δεν είστε ένας τυχαίος στο χώρο, είστε επαγγελματίας στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και την 1η Μαρτίου πρωί-πρωί λάβατε, είστε από αυτούς τους πρώτους που όχι απλά το έλαβε, αλλά βγήκε και στα κάγκελα για τα προσωπικά του δεδομένα. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας ένα μήνα, αν προσωπικά έχετε δεχτεί ένα τηλεφώνημα που να σας δίνουν κάποιες εξηγήσεις, να σας λένε ένα συγγνώμη μετά τη διαπίστωση ότι είχαν διαρρεύσει τα στοιχεία αυτά από το Υπουργείο Εσωτερικών, στα γραφεία κόμματος και από εκεί στον Ευρωβουλευτή, στην Ευρωβουλευτή ή δεν ξέρω και σε ποιους άλλους. Ακριβώς αυτό είναι το πιο σοκαριστικό απ' όλα. 21 μέρες επακριβώς μετά δεν έχουμε δεχτεί τίποτα από κανέναν. Η μοναδική μας ενημέρωση από κυβερνητικά στελέχη που απολογούνται σε κάποια κανάλια χωρίς κανένας να αναλαμβάνει μια ευθύνη που το αναλογεί. Προσπαθούν να τα ρίξουν όλα σε ένα, στο πω, μικρομεσαίο στέλεχος αμυστή, όπως δήλωνε ο ίδιος. Και προφανώς όσον αφορά εμάς, γιατί δεν με νοιάζει να το πω, μα κανένα, στο πω, τα ισοκομματικά κανένας κόμματος, πραγματικά δυνατό να πιστέψω ότι το οποιοδήποτε στέλεχος πήρε μια τέτοια απόφαση από μόνο του. Δηλαδή, και να το πάρω διαφορετικά, άντε ότι εγώ, οποιοσδήποτε, δηλαδή Θεοδωρόπουλος, λένε άντε κόμμα να σε βοηθήσω, θα πάρω αυτό το φιλαράκι μέσα στο Υπουργείο που το ξέρω καλά και θα μου κάνει αυτή την παρανομία για να βοηθήσω τον Ευρωβουλευτή. Δηλαδή τα πήρε και συμπαθεί μόνο ένα συγκεκριμένο Ευρωβουλευτή και κανέναν άλλο. Και να το πάρω διαφορετικά, που αν δεν κάνω λάθος στην ιεραρχία, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Μημαράκης, μιλάμε για το τέμπ της Νέας Δημοκρατίας. Θα δέχονταν ποτέ ένας τριτοτέταρτος, πέμπτος, δεν ξέρω τι είναι, ευρωβουλευτής να έχει αυτή την, τέλος πάντων, το μεγάλο μπόνους στην αυτή την εκλογική αναμέτρηση και αυτή τίποτα? Ας είμαστε σοβαροί. Κύριε Πέτσα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι γεννώνται πολλά ερωτηματικά. Ζήτημα πρώτον, το mail σας το είχατε δώσει? Δεν σας κάνω ανάκριση. Και ποιο mail σας είχατε δώσει? Εγώ προσωπικά, επειδή έχω 6-7 email και παραπάνω, τα χρησιμοποιώ, δηλαδή άλλο έχω στο LinkedIn και στο Twitter, άλλο δίνω στο Taxis και στο Ipes, άλλο δίνω στις δουλειές και πάει λέγοντας. Και σίγουρα τα επαγγελματικά email που μπορείς να τα βρεις πιο εύκολα δεν έχουν καμία σχέση με το προσωπικό μου email. Αυτό είναι το καθαρά προσωπικό μου email που, όπως ανέφερα, το είχα μόνο στο Taxis και στο Ipes όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να το έχουν πάρει από πουθενά άλλο. Για το οποίο κάνατε εγγραφή για επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές? Όχι, για επιστολική ψήφο δεν έχω κάνει ακόμα αίτηση και δεν θα κάνω, να το πω, να πω την αλήθεια. Είχα κάνει πέρσι για να μεταφερθώ στους εκλογικούς καταλόγους στο εξωτερικό και να ψηφίσω στο προξενείο εδώ στο Μπέρμιγχαμ. Α, μάλιστα, μάλιστα. Άρα είχατε δώσει το αυστηρά προσωπικό σας, λέτε, mail και τα στοιχεία του. Χθες, μιλώντας με έναν υπεύθυνο σε θέματα ασφαλείας από το Παρίσι, τον κύριο Πικραμένο, μας είπε ότι κανονικά, με βάση τη στρατηγική κουλτούρα ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας ενός κράτους, σε κάθε Υπουργείο Πόλο δε στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει ένας εντεταλμένος για θέματα ασφαλείας, παραβίασης ή μη παραβίασης, προστασίας του πρωτοκόλου, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό? Ναι, φυσικά υπάρχει. Είναι ο λεγόμενος DPO που λέμε, ο Data Protection Officer. Και σίγουρα υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αν μπει οποιοδήποτε στο website, μπορεί να δει και τα δεδομένα του και να επικοινωνήσει μαζί του. Μάλιστα. Επιδιώξατε μια επαφή μαζί του για να δείτε, εσείς ως πολίτες εννοώ, γιατί δεν είστε μόνος, είστε πάρα πολλοί, έτσι? Για να σας πω την αλήθεια, έχω επιδιώξει, αλλά είναι ο κύριος Δόκτωρ Θεοχάρης συγκεκριμένα, για να μιλάμε και για το όνομά του, ο οποίος δεν μπορεί, ας το πω, να κάνει έρευνα, πώς ας το πω, να μιλήσει με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Από ό,τι έχω καταλάβει, η δικαιοδοσία του αρχίζει στο να διατάξει εσωτερική έρευνα και φυσικά να συμβουλεύσει εσωτερικά το Υπουργείο. Φυσικά δεν έχω ξανακάνει συνομιλία ένας προς έναν μαζί του. Αυτό είναι η απάντηση πάνω κάτω που πήρα. Δηλαδή πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε η εσωτερική συνομιλία, η εσωτερική αναζήτηση μέσα στο Υπουργείο για να καταλογιστούν ευθύνες. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πέτσα, εσείς από τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρείτε ότι μόνο το προσωπικό σας mail είναι αυτό που κοινολογήθηκε και έφτασε στα χέρια Ευρωβουλευτού για να σας καλέσει με δικό του mail την 1η Μαρτίου, ή δεν γνωρίζετε? Σας έχει δοθεί μια εξήγηση? Διότι μια έρευνα έχει γίνει, πρώτη έρευνα, εσωτερική, ωραία. Έχει δοθεί μια εξήγηση ποια στοιχεία σας κυκλοφόρησαν? Αρχικά εγώ, πας το πω, κάποια πράγματα πέφτω από τα σύννεφα, εντάξει,
συγγνώμη κιόλας, ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι σε κάποια θέματα 10, 20, 50 χρόνια πίσω. Αλλά η δικιά μου ενημέρωση επίσημα βάσει GDPR είναι ότι οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή δεδομένων data breach είναι υποχρεωμένο ο ανάλογος οργανισμός να επικοινωνήσει με το κάθε άτομο ξεχωριστά εντός 72 ώρων με το που θα το εντοπίσει και να τους ενημερώσει επίσημα ότι έχει διαρρεύσει το ΑΒΓΔ δεδομένο. Μιλάμε πλέον για 20 ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο έβγαλε το επίσημο ανακοινωθέν στις 4, στις 6 Μαρτίου, δηλαδή 15 μέρες, και ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Άρα όλα όσα μιλάμε τώρα είναι εικασίες. Η εικασία η προσωπική δική μου είναι ότι αδυνατόν να πιστέψω ότι είναι μόνο το email. Και γιατί να μην είναι και κάτι παραπάνω, αφή μία άμκα και δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλω να πω ότι πραγματικά μπορεί να φτάνει σε αδιανόητα επίπεδα. Γιατί το λέτε για αφή μία και άμκα, συνδέονται? Δεν το γνωρίζω και γι' αυτό σας ρωτώ, έτσι, συγχωρέστε με. Θέλω να πω ότι εφόσον είναι κάτι που είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το, το Τάξης, θεωρώ ότι κάποια σύνδεση θα υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο ασφαλείας που να λέει ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος που δεν έπρεπε να έχει πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων δεν θα τραβήξει ποτέ το email, άρα γιατί να μην μπορεί να τραβήξει και κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν. Λέτε που πλανάτε και δεν σας έχει απαντηθεί. Καλά, εδώ δεν έχει έρθει κάποιος υπεύθυνος σε επαφή μαζί σας υπηρεσιακά να σας πει, κύριε Πέτσα ή κύριε Παύλο, θυμάμαι τώρα άλλον παθόντα, και τόσοι άλλοι, έχει συμβεί αυτό, προσπαθούμε να βρούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Κύριε Πέτσα, επειδή ασχολείστε με το χώρο, τι σημαίνει η συνένεση, το GDPR τελικά, για να καταλάβουμε και τη σοβαρότητα της υπόθεσης? Το GDPR είναι κάτι πολύ απλό άμα το κάνει σωστά, κάτι πολύ σύνθετο άμα δεν το κάνει σωστά. Βασικά, εγώ θα σας κάνω λίγο μια αναδρομή. Επειδή ακούσαμε και μια παράδεκτη δήλωση, κατά τη γνώμη μου, του κυρίου Άδωνου Γεωργιάδη προχθές, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιο ξυστηνικό κανάλι, που έλεγε ότι γιατί να το έχουμε αυτό, να αρχίσουμε να δίνουμε τα δεδομένα και όλοι οι πολιτικοί να επικοινωνούν μαζί τους. Αυτό γιατί είναι απαράδεκτο, λοιπόν. Όλοι αυτοί, δεν ξέρω κατά πόσον οι ακροατές σας και εσείς φυσικά έχετε ακουστά την Cambridge Analytica. Βεβαίως. Για μια μικρή αναδρομή, λοιπόν. Αυτό μεγάλο σκάνδαλο το οποίο συγκλώνησε το παγκόσμιο στερέωμα ιδίως στον τομέα προστασίας δεδομένων και έσβρωξε το GDPR προς τη διαμόρφωσή του για να προστατευτούν ακριβώς αυτά τα δεδομένα. Εν ολίγες υπήρχε μια εταιρεία που έπαιρνε τα προσωπικά δεδομένα των Αμερικανών πολιτών, τουλάχιστον που επαληθεύτηκε, μπορεί να έπαιρνε και από άλλες χώρες, και βάσει αυτού είχε κάνει κάποια ψυχολογικά και data προφίλ τα οποία μπορούσαν να πούνε ότι τον κύριο Σαχίνη μπορώ να του στέλνω, λέω τώρα, μήνυμα για να διαφημίζω τα σκυλάκια και να διαφημίζω τα όπλα και από κάτω να πετάω τον τάδε πολιτικό που το κάνει και αυτός και του αρέσουν τα όπλα και τα σκυλάκια και έτσι εσείς θα πηγαίνετε να ψηφίσετε τον κύριο πολιτικό. Αυτό προφανώς, όπως καταλάβετε, είναι παράνομο και γι' αυτό δημιουργήθηκε το GDPR. Στην απλή μορφή του, λοιπόν, θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε για να μας προστατεύσει και τι να λέμε. Πριν οποιοδήποτε πολιτικός, οργανισμός, εταιρεία και πάει λέγοντας μαζέψει προσωπικά μας δεδομένα, πρέπει εμείς να έχουμε πατήσει ένα κουμπάκι που λέει συνενώ στο συγκεκριμένο πρόσωπο, στον συγκεκριμένο οργανισμό, να μαζεύει αυτά τα δεδομένα από μένα για τους συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, ακόμα και εγώ να σας δώσω το email μου, κύριε Σαχίνη, για να μιλήσουμε σήμερα μαζί, αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς αύριο μπορείτε να το δώσετε σε έναν πολιτικό επειδή τον αγαπάτε και τον έχετε μια χάρη. Αν όμως από την αρχή μου είχατε δηλώσει ότι με το που δώσετε το email μου σε μένα, ναι, μεν συμφωνείτε να βγείτε στην εκπομπή μου, αλλά συμφωνείτε και να το διαμοιράζομαι με τρίτους για π.χ. για λόγους marketing και πρόθεσης προϊόντων. Αν εσείς, εάν εσείς το είχατε αποδεκτεί, θα μπορούσα. Θέλω να πω ότι στην απλή του μορφή, για να το καταλάβουμε, και θα το φέρω από επαγγελματική εμπειρία. Εάν σήμερα έχει μια εκδήλωση ένα δημοτικό, δεν είναι απλό το θέμα, κύριε Πέτσα. Και καλά κάνετε και το θέτετε. Και ναι, πάει ο τηλεοπτικός σταθμός εδώ, η Κρήτη Βή, να το καλύψει στο δημοτικό. Είναι μία γιορτή, γιορτή βιβλίου. Ναι. Κανονικά, και αυτό γίνεται, πρέπει να υπάρχει έντυπη δήλωση ότι το σχολείο ή οι οικογένειες συνενούν να φανούν τα πρόσωπα των παιδιών, πόλο δε που είναι και ανήλικα, σε μία εορταστική εκδήλωση βιβλίου. Διαφορετικά, είναι παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και αυτό. Ακριβώς, και αυτό που λέτε είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά σαν πατέρα με εξοργίζει για την ελληνική κοινωνία και το πόσο πίσω βρίσκεται. Και δεν θα μιλήσω υποθετικά σε αυτό, θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα.
επειδή εμένα τα παιδιά μου πάνε σε αγγλικό σχολείο, στην αρχή της χρονιάς όλοι οι γονείς κάνουμε μία αίτηση. Κάθε χρόνο πρέπει να την ανανεώσουμε. Δεν ισχύει ότι την δώσαμε π.χ. στο πρώτο έτος και θα την μετά από 5 χρόνια ισχύει ακόμα. Και έχει σαφές ερώτημα. Συμφωνείτε να βιντεοσκοπηθεί ή να φωτογραφηθεί το παιδί σας σε οποιαδήποτε εκδήλωση γίνει το σχολείο? Και αν εγώ, επειδή δεν θέλω, πατήσω όχι, τότε το παιδί μου θα το αφαιρούν από όλες τις φωτογραφίες, από όλα τα βίντεο, όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα είναι κομβική σημασία για την καθημερινότητα ενός πολίτη, πολύ περισσότερο όταν φτάνουμε στο δικαίωμα του εκλέγην. Και επίσης να τονίσω κάτι. Ο GDPR λέει ρητά ότι εφόσον είναι δεδομένα ανήλικου, τα πρόστιμα και οι ποινές εκτοξεύονται. Είναι πολύ μεγαλύτερες από αν είσαι άνω των 18. Να το τονίσουμε και αυτό. Σωστά το και λέτε. Αυτό φυσικά συνδέεται και με το σχολείο που είπατε τώρα, συνδέεται και με τη δικιά μας περίπτωση. Γιατί αν επαληθευτεί και έρθει πίσω η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και πει κύριε Πέτρο, τελικά φαίνεται και το παιδί σας επειδή φαίνεται στην οικογενειακή μερίδα, τότε οι ποινές για όλους θα είναι εξοδοτικές, πιστεύω. Άρα περιμένετε και το πόρισμα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων? Φυσικά, σε αυτή τη φάση περιμένουμε τουλάχιστον τις 30 μέρες αναμονή. Στείλαμε ένα email στην κυρία Σημακοπούλου, κάποιοι στείλαμε και εξώδικο. Φυσικά κάποιοι κάναμε και καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και θεωρητικά όλοι τους είναι υποχρεωμένοι να μας απαντήσουν εντός 30 ημερών στον καθένα μας ξεχωριστά, επακριβώς ποια δεδομένα μας έχουν διαρρεύσει, η κυρία Σημακοπούλου ποια δεδομένα έχει υπό την κατοχή της και φυσικά τις πηγές που τα έλαβαν. Με το που λάβουμε αυτή την απάντηση, τότε θα μπορούμε να στραφούμε κατά των συγκεκριμένων προσώπων που δεν είχαν κανένα ένομο συμφέρον, να έχουν πρόοδο στα δεδομένα μας και πόσο μάλλον τα επεξεργαστούν. Μου λένε κάποιοι εδώ ότι αν έχει γίνει, ρωτήστε λέει τον κύριο Πέτσα, αν έχει γίνει προσπάθεια να σβηστούν ίχνη, δεν αποτυπώνεται με τη σημερινή τεχνολογία η προσπάθεια σβησίματος ίχνων. Κοιτάξτε, τώρα θα σας πω ειλικρινά. Εμένα προσωπικά, άμα με ρωτήσετε, θα σας πω ότι δεν γίνεται. Αλλά τώρα μιλάμε για τον ελλαδικό χώρο που έχουμε δει να γίνονται άλλα και άλλα που πραγματικά δηλαδή. Καταλάβατε. Τώρα, άμα βάλουμε τη φαντασία μας, μπορώ να σκεφτώ πολλά υποθετικά σενάρια. Τι θα μπορούσε να σβηστεί. Άλλο ερώτημα του φίλου του Κώστα. Επειδή λέει ο κύριος Πέτσας δήλωσε πέρυσι τα στοιχεία του αυτά, τα οποία διέρευσαν. Φέτος πάμε στην επιστολική ψήφο. Έχει υπόψη του αν υπάρχει καταγγελία για λήψη mail από την Ευρωβουλευτή σε όσους δήλωσαν τώρα για να μετέχουν στην επιστολική ψήφο ή είναι αποσυνδεδεμένα? Εγώ όσους έχω μιλήσει και συγκεκριμένα έχω μιλήσει σίγουρα με πάνω από 200 άτομα με πρόχειρους υπολογισμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες, τα οποία δηλαδή τα 196 π.χ. δεν τα είχα ξαναμιλήσει ποτέ στη ζωή μου, τα γνώρισα τώρα, όλοι μου έχουν επαληθεύσει ότι το σενάριο είναι ψήφισα πέρσι, έγινα δεκτός στους εκλογικούς καταλόγους πέρσι. Και μετά δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, κάποιοι έκαναν αίτηση και φέτος με το ίδιο email, κάποιοι έκαναν αίτηση και φέτος με διαφορετικό email, κάποιοι δεν έχουν κάνει καθόλου αίτηση φέτος. Σαν εμένα, όλοι, ο μοναδικός συνδετικός κρίκος, όσο ξέρω τουλάχιστον και γνωρίζω, είναι ότι ψήφισαν, ήταν στους εκλογικούς καταλόγους πέρσι εξωτερικού. Αλλά να πούμε κάτι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ανησυχητικό στοιχείο, ότι υπάρχει μια διαρροή που επαναλαμβάνεται από όλα τα κανάλια, δεν το ξέρω προσωπικά, για 40.000 email. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι 25.000 ήταν τα άτομα που πέρσι ήταν στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Άρα αυτή η διαφορά των 15.000 είναι τέλος πάντων δημιουργεί ερωτήματα, αν όντως ισχύει. Τώρα, από την εμπειρία που έχετε, θέλω να σας ρωτήσω, δημιουργείται μείζον θέμα πια κυβερνοασφάλειας? Ασυζητητή, μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί προφανώς νούμερο ένα μιλάμε για ένα υπουργείο στρατηγικής σημασίας. Έχει πάρα πολύ ευαίσθητα δεδομένα και φυσικά άμα κλονιστεί τώρα η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το συγκεκριμένο υπουργείο, δεν ξέρουμε αυτό τι συνεπάγεται. Να τονίσω και κάτι, επειδή δεν έχω κομματικά γυαλιά. Με τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια αξιοσημείωτα βήματα μπροστά στον τομέα της αυτοματοποίησης και πάει λέγοντας. Μπορεί να τα κάνουν όλα σωστά, μπορεί και όχι, αλλά θέλω να πω ότι η εμπιστοσύνη που βηματάκι-βηματάκι έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 5-10 χρόνια μπορεί τώρα να κλονιστεί μέσα σε μία βραδιά και δηλαδή να πάρει μπάλα και υπηρεσίες που μπορεί όντως να λειτουργούν τέλεια, αλλά
Ποιος πολίτης να πάει να εμπιστευτεί πλέον δεδομένα του σε αυτό το κράτος, όταν όχι μόνο έχουν διαρρεύσει, αλλά να τονίσουμε κιόλας, τις πρώτες μέρες μας έλεγαν και τρελούς, προσπαθούσαν να μας πούνε ότι εξυπηρετούμε μικροπολιτικά συμφέροντα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και εν τέλει, πλέον σήμερα να μιλάνε για ερασιτεχνικούς χειρισμούς από κάποια συγκεκριμένα μικρομεσαία στελέχη. Δηλαδή, για γέλια η κατάσταση. Μα καλά. Η βασική εξήγηση αρχικά και τη ίδια Ευρωβουλευτού είναι ότι 5 χρόνια μάζευε αυτά τα δεδομένα. Μετά άλλαξε. Βοταλάκι. Μάλιστα. Κύριε Πέτσα, ρωτάνε εδώ, αγωγή προς το ελληνικό δημόσιο μόνος ή μαζί με άλλους θα κάνετε? Έχω ήδη κάνει. Και η συμβουλή που δίνω σε όλους είναι ότι πρέπει όσοι περισσότεροι γίνεται να προβούν στις κατάλληλες νομικές κινήσεις, αγωγές κλπ. Η συμβουλή που έχουμε είναι σε πρώτη φάση να πάμε ατομικά. Κάποιοι δικηγόροι έχουν πει ότι αναλαμβάνουν και ομαδικές. Εγώ αυτό που λέω σε όλους είναι, αν δεν μπορείς να πας ατομικά, να πας ομαδικά. Αλλά σίγουρα θέλω να πω ότι από τον καναπέ δεν γίνεται να αφήσουμε να περάσει ακόμα ένα σκάνδαλο έτσι. Ρωτάνε εδώ πάλι αρκετοί. Άρα, κύριε Πέτσα, δεν σκέφτεστε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές με την επιστολική ψήφο? Το είπε, δεν έχει δηλώσει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος το είπε. Με την επιστολική ψήφο, για κανένα λόγο. Θα πάρω ένα αεροπλανάκι, άμα μου το επιτρέπει και οι προσωπικές μου καταστάσεις και παλεύοντας. Θα φτάσω στην Ελλάδα, θα πιω και 2 τσίπουρα παραπάνω, 2 ρακές και θα ψηφίσω από εκεί. Θέλω να ακούσετε το μήνυμα του Γρηγόρη. Κύριε Πέτσα, μπορεί να πέσατε από τα σύννεφα, αλλά από την άλλη, γιατί τα πράγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι καλύτερα? Δεν έχουμε, λέει, διαρροές στοιχείων και δεδομένων των πολιτών από κρίσιμους κρατικούς φορείς? Τι σας κάνει, λέει, εντύπωση? Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει για κάποια πιο σοβαρή διαρροή δεδομένων σε κανένα κράτος παγκοσμίως. Σίγουρα, αν είχε γίνει ποτέ κάτι στην Αγγλία, και να σας πω την αλήθεια, κατά καιρούς, επειδή εγώ συγκεκριμένα δούλευα σε κάτι, σε ένα πολύ συγκεκριμένο έργο, project, που είχε σχέση με το dark web που λέμε και με τα προσωπικά δεδομένα, όλες οι εταιρείες, είτε ήταν δημόσιες είτε ιδιωτικές, με το που γινόταν κάτι, ήταν κάτι που τόνισε νωρίτερα, εντός 72 ώρων που το ανακάλυπταν, επικοινωνούσαν με τον καθένα ξεχωριστά και έλεγαν, κύριε Πέτσα, έχει διαρρεύσει το όνομά σας, το email σας και το τηλέφωνο, για παράδειγμα λέγω τώρα, ζητάμε 1000 συγγνώμη και πάρτε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Να μην πάρσετε κάτι. Αυτό το πράγμα με την μορφή που γίνεται, να πετάμε τον μπαλάκι στην εξέδρα και 20 μέρες μετά να παίζουμε τις κουμπάρες, σίγουρα πουθενά παγκοσμίως, ούτε στην Αφρική πιστεύω. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει αρμόδιος επικοινωνήσει μαζί σας στοιχειοδός, πέρα από το συγγνώμη, να σας πει 5 πράγματα. Διότι εσείς εμφανίζεστε ευθέως, δημόσια, επώνυμα από την πρώτη στιγμή και λέτε, με συγχωρείτε, είμαι θυγόμενος στα προσωπικά μου δεδομένα. Και όχι μόνο εσείς, και άλλοι. Εννοείται. Και νούμερο ένα αυτό, και νούμερο δύο αυτό που πραγματικά και αυτό αδύνατο να πιστέψω, είναι ότι καλώς ή κακώς, 7.500 άτομα από αυτούς τους ψηφοφόρους, τους 17.000 ανεγκάνους που ψήφισαν πέρσι, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά λέω, οι πρώτοι που ήρθαν, όπως είπατε, στα κάγκελα και ήταν εξοργισμένοι, επειδή καλώς ή κακώς έχω στον κύκλο μου και πολλά άτομα που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, με έπαιρνε ο άλλος τηλέφωνο και μου λέει, ρε φίλε, ψηφίζω πάπου προς πάπου Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ψηφίσει άλλο κόμμα ποτέ. Και θα γυρίσει οποιαδήποτε, ας το πούμε, Ασημακοπούλου σήμερα να με κατηγορήσει εμένα επίσημα για πόλεμο, λάθος και μικροπολιτικά συμφέροντα, επειδή τόλμησα να ανεβάσω στο Twitter μου, κυρία Ασημακοπούλου, που βρήκατε το email μου. Γιατί να το πούμε και απλά, εμείς δεν κάναμε κάτι, ας το πω, δεν σηκώσαμε τον μπαϊράκι της Επανάστασης από την πρώτη στιγμή. Μια ερώτηση κάναμε. Αγαπητή κυρία Σημακοπούλου, πού βρήκατε το email μας? Όπως και θα ρωτούσαμε το οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο θα έχει κάνει την ίδια ενέργεια, χωρίς να τους έχουμε δώσει τα στοιχεία μας. Είναι για σας μια δικαίωση το γεγονός ότι απεμακρύνθη από τα ψηφοδέλτια η κυρία Σημακοπούλου? Να σας πω προσωπικά ξανά, δεν έχω κανένα πόλεμο, ας το πω, με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτή τη φάση δηλαδή που μιλάμε, εγώ σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί δεν θεωρώ, είναι, αν το πω έτσι απλά, κινήσεις που πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν ξέρουμε ποιος έδωσε την εντολή, δεν ξέρουμε ποιος έχει τα δεδομένα τη στιγμή που μιλάμε. Συγγνώμη, αυτό δεν το αναφέραμε. 22 Μαρτίου και ακόμα δεν έχουμε μια επαλήθευση ότι αυτά τα 3 τουλάχιστον άτομα, υποτίθεται από κοινωνικά στελέχη, είχαν πρόσβαση στα δεδομένα μας, ότι έχουν διαγράψει. Άρα τι να το κάνω γιατί οποιοδήποτε Ασημακοπούλου βγήκε από το ψηφοδέλτιο? Α, δεν ξέρετε αν έχουν διαγραφεί. Δηλαδή μπορεί να συνεχίζεται από κάποιον τρίτο η χρήση τους ενδεχομένως. Μάλιστα. Ακριβώς. Υποτίθεται ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος
υποτίθεται ότι αυτός ο συνεργάτης, που δεν ξέρουμε και αυτό το όνομα, έτσι, το όνομα του συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και μετά φυσικά το τρίτο άτομο που είναι μέσα στο γραφείο της κυρίας Ασημακοπούλου, τουλάχιστον αν δεν υπάρχει τέταρτος, ότι τα έχουν ακόμα και σήμερα. Μπορεί να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να τα μοιράζουν με τους φίλους τους εκεί πέρα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Κάποιος ακροατής, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, κύριο Πέτσα, λέει το εξής. Κύριε Πέτσα, λέει, ο Σνόουντεν είναι επικηρυγμένος επειδή αποκάλυψε τη σκόπη μικλοπή προσωπικών δεδομένων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Συνεπώς έχει ξανασυμβεί. Όχι, δεν έχει ξανασυμβεί, λέει. Δεν τη γνωρίζω την ιστορία, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πότε έχει γίνει καταρχήν αυτό, γιατί φυσικά έχουν γίνει και κάποια πράγματα πολλά χρόνια πριν. Θέλω να πω ότι μετά το GDPR, δηλαδή, οι περισσότεροι, οι κανόνες έγιναν πολύ πιο αυστηροί και σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είχε γίνει πιο προσπάθεια. Αλλά δεν γνωρίζω για το θέμα, δεν ξέρω παραπάνω. Μάλιστα. Εγώ πάντως να τονίσω και κάτι. Υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία, The Great Hack, στο Netflix, που συγκεκριμένα μιλάει για την Cambridge Analytica. Συγκεκριμένα άτομα που δούλευαν στην ίδια εταιρεία και σε συγκεκριμένες καμπάνιες για πολιτικούς βγαίνουν με τα ονόματά τους και έδωσαν, και προφανώς έδωσαν στο Κογκρέσο, μαρτυρίες. Και όλοι αυτοί και είναι προστατευμένοι και πλέον θεωρούνται το θέμα στο πώς των χώρων, των δεδομένων και προστασίας. Αυτά από τον κύριο Πέτσα, καταρχάς θα τα ξαναπούμε μαζί του, αλλά εγώ ήθελα να καταλάβετε από έναν άνθρωπο που ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων και που ο οποίος είναι και παθός και μαθός, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδίως που το αναδείξατε αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή, γιατί ελάχιστοι καταλάβαιναν την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή ημέρα σε όλους.